Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα review του athenestechnologies.gr. Το athenestechnologies.gr σε συνεργασία με το κατάστημα digitop.gr σας παρουσιάζει μια νέα συσκευή υπολογιστή iPad 10 inch on Wi-Fi Android Tablet. Πάμε να δούμε μαζί αναλυτικά όλες τις λειτουργίες του. Εδώ μπορούμε να δούμε το βασικό μενού. Στις προεπιλογές που μας προσφέρει έχει το Gmail, τις ειδήσεις μέσα στο ίντερνετ, τις ρυθμίσεις, το market, τη μουσική μας, τα email μας, τη συλλογή με τις φωτογραφίες και βίντεο, μέρη μέσω ίντερνετ, YouTube και hardware. Εδώ βλέπουμε την κεντρική γραμμή εργαλείων, η οποία βρίσκεται πάνω δεξιά. Το πρώτο δεξιά κουτάκι είναι αυτό το οποίο μας στέλνει στην αρχική μας σελίδα. Το δίπλα κουτάκι, η επιλογή αυτή, μπορεί να μας βοηθήσει να επιλέξουμε όσες αρχικές σελίδες θέλουμε και να τοποθετήσουμε τα εικονίδια της προτίμησής μας, όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Τα άλλα δύο εικονίδια, όπως μπορείτε να δείτε, είναι ο ήχος, τον χαμηλώνουμε και τον ανεβάζουμε. Αριστερά είναι το κουτάκι του κλειδώματος, της μπαταρίας πιο δίπλα και του σήματος για το ίντερνετ. Εδώ μπορούμε να δούμε τις κεντρικές ρυθμίσεις του υπολογιστή μας. Η πρώτη επιλογή που μας προσφέρει είναι το ασύρματο και τα δίκτυα. Ο ήχος και η εικόνα, τοποθεσία και ασφάλεια, οι εφαρμογές μας, λογαριασμοί και συγχρονισμός, απόρριτο, κάρτα SD και αποθηκευτικός χώρος τηλεφώνου, όπως και αναζήτηση. Ακόμη έχουμε τις επιλογές της γλώσσας και του πληκτρολογίου, ημερομηνίας και ώρας, σχετικά με το τηλέφωνο και Ethernet Configuration. Στις ρυθμίσεις Wi-Fi μπορούμε να ορίσουμε και διαχειριστούμε τα σύρματα σημεία πρόσβασης. Εδώ μπορούμε να κάνουμε την προσθήκη κάποιου δικτύου και εδώ μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Wi-Fi. Στις ρυθμίσεις VPN μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να διαχειριστούμε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, όπου από εδώ μπορούμε να κάνουμε την προσθήκη αυτών. Η επόμενη επιλογή που έχουμε είναι ο ήχος και η εικόνα. Σε αυτή την επιλογή μας προσφέρει την ένταση ήχου πολυμέσων, την ηχητική επιλογή, ειδοποίηση κάρτας SD, τον προσανατολισμό, την κίνηση, φωτεινότητα και τη λήξη ορίου χρόνου βοθών. Οι πρώτες τρεις επιλογές των ρυθμίσεων ήχου και προβολής ενεργοποιούνται με ένα απλό πάτημα, όπως μπορούμε να δούμε εδώ, όπου ενεργοποιείται το πράσινο βελάκι. Στις ρυθμίσεις προβολής ο προσανατολισμός ενεργοποιείται όπως και παραπάνω επιλογές, πατώντας το κουμπάκι αυτό που όπου ανάβει το πράσινο βελάκι. Στην κίνηση μπορούν να εμφανιστούν όλα τα εφέ κίνησης παραθύρων, χωρίς κινούμενες εικόνες, ορισμένες κινούμενες εικόνες ή όλες κινούμενες εικόνες. Αυτή τη στιγμή η προεπιλογή που έχουμε είναι όλες οι κινούμενες εικόνες. Στη φωτεινότητα μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση του φωτισμού που θα έχει η οθόνη μας, όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Και στη λήξη ορίου χρόνου οθόνης μπορούμε να προσαρμόσουμε το χρόνο που πρέπει να παρέλθει πριν από την αυτόματη επενεργοποίηση της οθόνης, από 15 δευτερόλεπτα έως και 30 λεπτά. Στις ρυθμίσεις τοποθεσίας και ασφάλειας μας δίνει τις εξής επιλογές: τη χρήση ασύρματων δικτύων, όπως και τη χρήση δορυφόρων GPS, όπου ενεργοποιούνται από τα βελάκια με ένα απλό πάτημα. Παρακάτω έχουμε το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, όπου μας έχει τον ορισμό του μοτίβου ξεκλειδώματος, τη χρήση εμφανούς μοτίβου, όπως και τη χρήση απτών σχολείων. Στη συνέχεια έχουμε την επιλογή των κωδικών πρόσβασης, όπου στην πρώτη μας επιλογή έχουμε τους εμφανιζόμενους κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι είναι κινεργοποιημένοι, όπου εμφανίζουν τους κωδικούς πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση. Από κάτω έχουμε την επιλογή χώρο αποθήκευσης διαπιστευτηρίων, την εγκατάσταση από κάρτα SD, τον ορισμό κωδικού πρόσβασης, την εκαθάριση χώρο αποθήκευσης. Στη συνέχεια, η τέταρτη επιλογή που μας προσφέρει είναι εφαρμογές. Μπαίνοντας λοιπόν, βλέπουμε τις άγνωστες πηγές, τη γρήγορη εκκίνηση, τη διαχείριση διαφραμογών, τις υπηρεσίες που εκτελούνται όπως και την ανάπτυξη. Η πρώτη επιλογή των άγνωστων πηγών επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν βρίσκονται στο Android Market. Στη γρήγορη εκκίνηση υπάρχει ορισμός των συντομεύσεων πληκτρολογίου για την εκκίνηση των εφαρμογών. Στη διαχείριση εφαρμογών υπάρχει διαχείριση και κατάργηση εγκατεστημένων εφαρμογών. Όπως βλέπουμε εδώ, δεν έχουμε εγκαταστήσει κάποιες εφαρμογές. Στις υπηρεσίες που εκτελούνται υπάρχει προβολή και ο έλεγχος των εφαρμογών που εκτελούνται αυτή τη στιγμή. Τελικώς υπάρχει και επιλογή της ανάπτυξης, όπου εδώ υπάρχει ορισμός των επιλογών για ανάπτυξη εφαρμογής. Μπαίνοντας λοιπόν, βλέπουμε
τον εντοπισμό σφαλμάτων USB, την παραμονή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, όπου η οθόνη εδώ δεν μεταβαίνει ποτέ σε κατάσταση αδράνεια κατά τη φόρτωση και να επιτρέπονται ψευδείς τοποθεσίες. Ενεργοποιημένα αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο και το τρίτο, από προεπιλεγμένα. Η πέμπτη επιλογή που έχουμε είναι οι λογαριασμοί και συγχρονισμός, όπου μας δίνει τα δεδομένα φόντου και τον αυτόματο συγχρονισμό, όπου ενεργοποιούνται με ένα απλό πάτημα. Εδώ μπορούμε να βγούμε στο απόρριτο, τις δύο επιλογές που μας δίνει. Έχουμε τη χρήση της τοποθεσίας, όπου εδώ υπάρχουν τα αποτελέσματα αναζήτησης Google και όπως και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες Google. Και στις ρυθμίσεις από κάτω υπάρχει επιλογή της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τις ρυθμίσεις, η οποία είναι απενεργοποιημένη. Στην πέμπτη επιλογή της κάρτας SD μας δίνει την επιλογή του διαθέσιμου χώρου, ο οποίος είναι στα 1,24 GB. Ακόμη έχουμε και τις ρυθμίσεις κάρτας SD και αποθηκευτικού χώρου τηλεφώνου, όπου μας δίνει το συνολικό χώρο, το διαθέσιμο χώρο, πότε αφαιρούμε μια κάρτα SD και πότε τη διαμορφώνουμε. Έχουμε εδώ την αναζήτηση όπως προαναφέραμε, τη γλώσσα και το πληκτρολόγιο, όπου μας δίνει τις επιλογές των τοπικών ρυθμίσεων, του πληκτρολογίου Android, του πληκτρολογίου συσκευής και το λεξικό χρήστη. Η ημερομηνία και ώρα, σχετικά με το τηλέφωνο κάποιες πληροφορίες, όπου εδώ έχουμε την κατάσταση, τη χρήση της μπαταρίας, νομικές πληροφορίες, τον αριθμό του μοντέλου, την έκδοση firmware, την έκδοση kernel, όπως και τον αριθμό έκδοσης του υπολογιστού αυτού. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ, μας παρέχει ακόμα και χάρτη online. Πατώντας δύο φορές, κάνει αυτόματα zoom στην τοποθεσία που θέλουμε να εξετάσουμε. Βλέπουμε εδώ. Το οποίο λειτουργεί βάσει δορυφόρου. Εδώ είμαστε στις επιλογές του YouTube. Βλέπουμε εδώ τα βίντεο τα οποία μας ανοίγει. Από εδώ μας δίνει τις επιλογές του pause. Να προχωράει το βίντεο μας μπρος και πίσω. Πατώντας την επιλογή εδώ, Mary, μας βγάζει πάλι ξανά στο χάρτη. Επιλέγουμε εμείς εδώ το μπαλονάκι εάν θέλουμε να έχουμε επιλογές όπως εστιατόρια, καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, αξιοθέατα, ATM, βενζινάδικα, όπως μπορούμε να προσθέσουμε κι εμείς κάποιο άλλο στις επιλογές μας. Παντώντας εδώ, παράδειγμα μπαρ, ψάχνει αυτή τη στιγμή online για τις τοποθεσίες των διαθέσιμων μπαρ που υπάρχουν σε κάθε περιοχή που μπορούμε να επιλέξουμε. Στα δεξιά μας είναι μια επιλογή με κουμπάκια πληκτρολογίου. Σε αυτή την επιλογή εδώ μας προσφέρει κάποιες παραπάνω επιλογές. Μερικές από αυτές τις έχουμε και στην κεντρική μας οθόνη. Μία από αυτές τις επιλογές είναι του YouTube, των ειδήσεων και καιρού, την επιλογή μέρη, χάρτες, συλλογή φωτογραφιών όπως και μουσικής, τα οποία τα έχουμε στην κεντρική μας οθόνη. Επίσης, οι έξτρα επιλογές που έχει είναι οι επαφές, το ξυπνητήρι, η πλοήγηση, η συλλογή φωτογραφιών και βίντεο, το πρόγραμμα γραφής ήχου, όπως και το ρολόι και ημερολόγιο. Ο νέος mini υπολογιστής iPad 10 inch on Wi-Fi Android Tablet έρχεται για να ταράξει τα νερά. Ένας υπολογιστής για κάθε χρήση, όπου μπορεί να καλύψει και